Την Επισκοπή υποδέχθηκε ο αθλητικός όμιλος Χανιάς στο δημοτικό γήπεδο του Μάλεμε και όχι στα Περβόλια, καθώς εκείνη την ώρα γινόταν ο άλλος αγώνας του Πλατανιά με τη Βέρεια. Πριν από την αναμέτρηση, πανό με την μορφή του αδικοχαμένου Αντώνη Χατούπη, του τυμπανιστή της ομάδας, αλλά και ένα τύμπανο το οποίο είχε μια ανθοδέσμη τοποθετημένη ανάποδα και μια φανέλα, το αθλητικό όμιλο Χανιά με το όνομά του, τοποθέτησαν οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας οι Blue Boys, οι οποίοι πήγαν και κατέθεσαν τριαντάφυλλα λίγο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Τους βλέπουμε εδώ εμφανώς συγκινημένοι όλοι, καθώς έχασαν ένα δικό τους παιδί, να πηγαίνουν να φυλάνε κάποια από αυτούς στην εικόνα του Αντώνη. Σε έντονο λοιπόν συγκινησιακό κλίμα η έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα στον αθλητικό όμιλο Χανιά, ενώ βλέπουμε και την ΚΑΠΑ 19 της Επισκοπής, η οποία και αυτή με τη σειρά της κατέθεσε λουλούδια. Ο αθλητικός όμιλος Χανιά, ο οποίος ήθελε ένα και μοναδικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μην τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια, ενώ από την άλλη μεριά η Επισκοπή ήθελε την ισοπαλία για να μπει με ένα βαθμό στα play-out ή την νίκη, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει το νέο αυτό πρωτάθλημα με συν 2 βαθμούς. Φυσικά, ολόκληρη ομάδα μετά από το εθιμοτυπικό τόσο του αθλητικού όμιλου Χανιά όσο και της Επισκοπής πήγαν και αυτοί με τη σειρά τους, καθώς είχε δοθεί απαραίτητη άδεια. Έδωσαν τριαντάφυλλα, φίλησαν την εικόνα του Αντώνη Χατούπη. Βλέπουμε εδώ και τους παίκτες της Επισκοπής και τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Μικοβέλιτς. Λίγο νωρίτερα με τον Κυριάκο Γρηγοράκη μαζί με τον Παναγιώτη Κονομάρα, τον γυμναστή της ομάδας. Όλοι λοιπόν ως ένδειξη πένθους να πέσαν και εδώ είναι ο Μιχάλης Τζουγκαράκης, ο οποίος καταθέτει ένα στεφάνι μαζί με τον Ευτύχη Σκουλούδη, τον γενικό αρχηγό. Και φυσικά, ένας λεπτός υγεία πριν από την έναρξη από τον κύριο Ευαγγέλου και το διαιτητικό τρίο και φυσικά επέκταση του αθλητικού όμιλου Χανιά με μαύρα περιβραχιόνια και σε αυτή την αναμέτρηση, όπως ακριβώς είχε γίνει στο παιχνίδι με την Παναχαϊκή στο Παμπελοπονησιακό στάδιο. Δέκατο λεπτό αναμέτρηση. Ο Παγώνης είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τον Καραγιάννη. Καραγιάννης με 2. Θα καταφέρει να βρει τρόπο τελικά. Καραγιάννης θα δώσει και ένα στον Παγώνη. Θα κάνει αυτό το σέντρα. Περνάει μπάλα. Κριτικός με στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει με τα αριστερό και μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον αθλητικό όμιλο Χανιά. Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Κυριάκου Γρηγοράκη και τον αρχηγό της ομάδας Τέλειο Κρητικό. Και έξαλα φυσικά τα πανηγύρια και στον πάγκο, καθώς στην πρώτη ουσιαστική ευκαιρία και στην πρώτη επίσκεψη στα καρέτη της Επισκοπής τα Χανιάρια το σκόρι. Σέντρα από τον Παγώνη, ο Κρητικός ο οποίος δεν ευνηδιάστηκε, κατέβασε ωραία την μπάλα, μια κίνηση πίβο και με μια αριστερή βολίδα στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Γουναρίδη. Και με αυτόν τον τρόπο δίνει το έναυσμα για έξαλα πανηγύρια στο δημοτικό γήπεδο του Μάλεμε από τους φίλους οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στην ομάδα του αθλητικού όμιλου Χανιά. Προσπάθεια, το λάθος το οποίο θα γίνει. Να ο Γκούμας λοιπόν. Γκούμας έχει χώρο μπροστά του. Βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Γκούμας θα κάνει την πάση στο Κρητικό. Ευκαιρία για τον Κρητικό. Πλασάρει ο Κρητικός. Τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Αργυρίου σε κόρνερ στο 57. Μια προσπάθεια του Νικόλτσης. Γυρίζει ωραία. Σουτάρει λίγο έξω από το αριστερό κάθε δοκάρι του Σικαλιά. Να δούμε το πλάγιο Παπουτσογιαννόπουλος στον Γκονζάλης. Ωραία κατά πόδια ο Γκονζάλης θα πέρασε την μπάλα. Παπουτσογιαννόπουλος θα κάνει σέντρα από το δεξί. Γουναρίδης λάθος. Κρητικός από κοντά 2-0. Στο 77ο λεπτό τα Χανιά εκμεταλλεύονται το δώρο από τον Γουναρίδη. Πετυχαίνουν δεύτερο τέρμα σε ένα σημείο που η Επισκοπή είχε κάνει τις αλλαγές και πίεζε για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης. Ο Παπουτσογιαννόπουλος εκτέλεσε το πλάγιο. Ωραία πέρασε την μπάλα κατά πόδια ο Γκονζάλης. Ο Παπουτσογιαννόπουλος σέντρα. Ο Γουναρίδης δεν κάνει καλή εκτίμηση μπάλας. Χειροφυλακτή από κοντά ο Στέλιος Κρητικός, ο οποίος με δεύτερο προσωπικό τέρμα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0 και να δώσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον αθλητικό όμιλο Χανιά, ο οποίος πλέον δεν ενδιαφέρεται τι γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδα. Να η προσπάθεια στο 80, Δρακάκης εκμεταλλεύει το λάθος, μπαίνει μέσα στην περιοχή Δρακάκης, τελευταία στιγμή κόντρα κόρνερ. Καλή επέμβαση. Το 24ο λεπτό το χώρο Νικόλτσης, ωραία ανοίγει την μπάλα Νικόλτσης, ευκαιρία για την Επισκοπή, Νικόλτσης στο δεξί, σουτάρει Σικαλιάς, κόρνερ. Το τέλος του αγώνα, το οποίο βρίσκεται τον αθλητικό όμιλο Χανιά να πετύχει μεγάλη νίκη με 2-0 απέναντι στην Επισκοπή και τα πανηγύρια φυσικά, καθώς με αυτόν τον τρόπο κατακτάει την τέταρτη θέση, η οποία τον στέλνει διακοπές πρόωρα. Και φυσικά μετά το τέλος του αγώνα, όλοι οι παίκτες ένα κουβάρι στην εικόνα του Αντώνη Χατούπη. Έτσι αποχαιρετάει τη χρονιά του αθλητικού όμιλου Χανιά για φέτος. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα πλέον πέρα από την νίκη. Μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά και αποφασισμένα. Ελέγξαμε το παιχνίδι. Ήμασταν καλύτεροι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και να δώσω χαρακτήρια για την Επισκοπή, για το ζήλος που δείξανε, χωρίς κανένα ουσιαστικά ενδιαφέρον. Θέλω να πω το εξής, ότι καταρχήν εγώ τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με εμπιστεύτηκε και με πίστεψε. Και με τη σειρά μου εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα ώστε να ενώσω τα αποδυτήρια, να γίνουμε μια ομάδα και να καταφέρουμε να πάρουμε την τέταρτη θέση. Απλά σας λέω ότι η ομάδα δεν ήταν φέτος να πάρει την τέταρτη θέση. Γνωρίζουν όλοι ότι
Η ομάδα έπρεπε να ήταν τώρα να διεκδίκησε την παράζ ανόδου. Οι παίκτες μου έδειξαν ότι είναι ικανοποιημένοι με την είσοδό μας στο play-out και σαφώς η ομάδα των Χανίων ήθελε σήμερα περισσότερο τη νίκη και την νίκη και την πήρε. Παρ' όλα αυτά και με όλο το σεβασμό προς την ομάδα των Χανίων, θεωρώ ότι σήμερα χάσαμε από μια ομάδα όχι καλύτερη από εμάς. Το δείξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου η ομάδα των Χανίων έκανε καθυστερήσεις. Είχαμε κάποιες φάσεις που μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε και το παιχνίδι τελείωσε ουσιαστικά σε ένα δικό μας λάθος. Έφεραν τα άλλα αποτελέσματα, εξαρτιόταν ακριβώς από εμάς. Στο χέρι μας ήταν όλα. Εμείς αυτό που ήταν να κάνουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Το πήραμε, μπορώ να πω, μια άνεση να πω, γιατί η αντίπαλη ομάδα δεν έκανε καμία ευκαιρία. Σίγουρα αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Τα γκολ προήλθαν σχετικά από τα δικά μας λάθη. Σίγουρα μπορούσαμε κάτι καλύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο κυνηγήσαμε. Δυστυχώς πάλι από λάθη δικό μας προήλθε το γκολ.